Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Επίσης, τι ωραία, βλέπετε από πίσω μου έχει φως μπόλικο. Γιατί μεγάλωσε η μέρα και είναι τόσο όμορφα. Πραγματικά την άνοιξη το λατρεύω αυτό το πράγμα. Βέβαια, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε και εσείς, αλλά εγώ την άνοιξη και το φθινόπωρο, και μου το είπε και η μαμά μου, νιώθω πολύ μια ατονία, μια κόπωση μόνιμη. Δεν ξέρω γιατί. Και μου είπε να παίρνω βιταμίνες η μαμά μου. Δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Πάντως εγώ το παθαίνω σίγουρα 100%. Αλλά εγώ πάντα ξεχνάω να παίρνω βιταμίνες, η αλήθεια είναι. Περνάω μια τέτοια φάση. Λοιπόν, όπως είδατε και στον τίτλο, ήρθα εδώ σήμερα γιατί πραγματικά είμαι τόσο ενθουσιασμένη που επιτέλους, μετά από τόσα πινέλα που έχω πάρει, πραγματικά, αν σας δείξω πόσα είναι, θα πάθετε σοκ. Έχω βρει το τέλειο πινέλο eyeliner. Πραγματικά το τέλειο πινέλο. Τι δοκίμασα τα ίσια, τι δοκίμασα τα πλαγιαστά, τι δοκίμασα το ένα, τι δοκίμασα το άλλο, την τρίχα μόνο, δεν μπορούσα με τίποτα. Όχι, δεν μπορούσα, το βγάζα στην τελική, αλλά το θέμα είναι να μην δυσκολεύεσαι για να το βγάλεις. Ένα, το βρήκα. Το βρήκα επιτέλους. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο. Έχω κάνει τη βάση μου, γιατί δεν μας απασχολεί σήμερα. Σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για τα μάτια, κυρίες και κύριοι. Για τα μάτια, ναι, πολύ καλά ακούσατε. Σήμερα θα δούμε το πιο τέλειο πινέλο eyeliner που έχετε δει ποτέ. Πραγματικά δεν ξέρω αν το έχετε. Αν το έχετε, γράψτε μου στα σχόλια ότι αν είστε ευχαριστημένοι ή όχι. Και μάλιστα μου είπαν και άλλα πινέλα. Μπορώ να σας τα πω τώρα αμέσως κιόλας, μισό λεπτάκι θα μου δώσετε, που μου πρότειναν. Το ένα μου μοιάζει κιόλας ότι θα με βόλευε σίγουρα, αλλά το πρόλαβα τέλος πάντων, είναι της Inglot. Μισό λεπτάκι να βρω το σχόλιο που μου έγραψε η κοπέλα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το ένα είναι της Inglot το 31 TAF και το άλλο είναι της Piminova το K2. Το K2 μου φαίνεται ότι έχει κανονική τρίχα. Κάτι που σημαίνει ότι εμένα δεν θα με βολέψει η eyeliner. Εγώ θέλω να είναι σιλικονάτη. Και αυτό που βρήκα εγώ, και έρχομαι επιτέλους σε αυτό που βρήκα εγώ, γιατί σας ζάλισα το κεφάλι, είναι αυτό εδώ από Zoeva. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έκανε 9 ευρώ, 9,5 πόσο είχε από το Sephora, από το ιντερνετικό κατάστημα τέλος πάντων το πήρα. Είναι το 317 Wing Liner. Το είδα στο TikTok σε μια κοπέλα που το χρησιμοποιούσε και τη ρώτησα ποιο είναι και μου απάντησε και ειδού. Ιδού, νομίζω το έχουμε. Επιτέλους έχουμε το τέλειο πινέλο για eyeliner. Είναι σκληρό, που βοηθάει πάρα πολύ. Δεν πετάνε τριχίτσες. Βλέπετε τι ωραίο που είναι. Είναι πολύ knifey, πάρα πολύ knifey. Και βοηθάει απίστευτα. Μόλις μπαίνει δηλαδή το gel eyeliner, γίνεται ακόμη πιο σκληρό και έτσι. Και κάνει γραμμή μόνο του. Οπότε σήμερα είπα, δεν τους κάνω ένα graphic liner με αυτό το τέλειο πινέλο. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, το έχω ξαναδοκιμάσει μόνο σε eyeliner απλό και βγήκε τέλειο, πραγματικά. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο και για εσωτερική γωνία, εννοείται στην πορεία θα το δούμε σίγουρα σε βίντεο, γιατί ξέρετε ότι εγώ με την εσωτερική γωνία έτσι μια κάποια αδυναμία την έχω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη βάση του ματιού για να συνεχίσουμε με το eyeliner. Για βάση θα πάρω το Painterly Pomade Pot από MAC. Είναι μια πάρα πολύ matte, σταθερή βάση, πραγματικά. Την έβαλα εδώ στο κόκαλό μου για να μην βουτήξω τα δάχτυλά μου. Και, αν δεν έβαλα πολύ μεγάλη ποσότητα, χάλια πήγε αυτό. Θα το πάρω με πινέλο καλύτερα. Θα πάρω με ένα flat πινέλο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η Painterly, νομίζω έτσι λέγεται η απόχρωσή του. Αν για κάποιο λόγο θα σας το βάλω εγώ από κάτω στην περιγραφή, αν για κάποιο λόγο είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό επειδή στεγνώνει, καλό είναι να το κλείνετε. Λοιπόν, πάω οπότε με το πινελάκι. Τώρα εγώ την έχω και πολλά χρόνια αυτή, να σκεφτείτε, και δεν έχει πάθει τίποτα. Όπως θα κλείναμε ας πούμε όμως το βαζάκι με το eyeliner, καλό είναι να κλείσουμε και τη βάση, γιατί στεγνώνει πολύ μετά. Λοιπόν, έχει διάφορες αποχρώσεις. Νομίζω αυτό δεν είναι βάση για σκιά εντωμεταξύ. Νομίζω και κάτι άλλο το έχουν. Τέλος πάντων. Πάντως, γενικά το έχω ακούσει από πάρα πολλές make-up artists. Το χρησιμοποιούν. Είναι πάρα πολύ σταθερή. Πάρα πολύ σταθερή. Και τελειώνει μάτι. Είναι τέλεια. Full coverage, όπως βλέπετε. Σε σχέση με αυτό. Ωραιότατα, αφού βάλαμε τη βάση, τσεκάρουμε αν έχει στεγνώσει. Φυσικά και έχει στεγνώσει, στεγνώνει αμέσως, είναι τέλεια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο σημεράκι πάνω σε αυτό εδώ το τέλειο μάτι. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τις Bobbi Brown, το Moonstone. Το συγκεκριμένο, να ξέρετε, είναι σχεδόν σαν διάφανο γυαλιστερό, είναι φανταστικό. Είναι λίγο τσιμπημένο, αλλά
αξίζει τα λεφτά του και εντάξει, θα κρατήσει, δεν είναι ότι είναι. Και για highlighter είναι πολύ ωραίο να το βάζετε. Λοιπόν, θα πάρω με το δάχτυλό μου, δείτε εδώ. Σοκαριστικό, σοκαριστικό, παραδεχτείτε το. Λοιπόν, και θα πάω να βάλω σε όλο το μάτι με το δάχτυλο, δεν μας απασχολεί πολύ πολύ. Έτσι, λίγο να γυαλίζει θέλω, στην ουσία. Δείτε τι ωραία που βγαίνει. Θέλω να είναι σαν γλώσσι. Ωραία, και το τραβάω και λίγο έτσι προς τα έξω, εντάξει. Σήμερα μακιγιάζ με το δάχτυλο, είδατε. Σας έχω καταβρει. Τέλεια. Βάλαμε και το γυαλιστερό, τη σκιά μας, τη γυαλιστερή πάνω στα μάτια και πάμε να περάσουμε στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει πιο πολύ από όλα. Και ξέρετε τι είναι. Το eyeliner. Δεν θα μπορούσα να πάρω άλλο από τη Singlot φυσικά το eyeliner. Είναι η απόχρωση 77. Έχει και άλλες αποχρώσεις να ξέρετε αυτό το eyeliner. Και από ό,τι είδα και το πινέλο του Singlot που είναι επίσης στην ίδια τιμή, άμα δηλαδή δεν βρείτε αυτό, είναι πολύ παρόμοιο, δηλαδή έτσι silk είναι η μορφή του. Και το eyeliner το κλείνουμε πάντα και πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη γραμμή. Λοιπόν, δείτε εδώ. Ούτε καν παιδιά το πιέζω, να ξέρετε. Είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό το πινέλο του μεταξύ βγαίνει όλη την ώρα out of stock και ξανά, και ξανά, και ξανά. Και πάλι καλά το βρήκα. Πριν μία εβδομάδα που είχα μπει δεν υπήρχε. Λοιπόν, θα το τραβήξω μέχρι έξω και ξανά μέσα και με τον νύχι μου εγώ πάω από κάτω και καθαρίζω. Παρ' όλα αυτά αυτό μπορείτε να το κάνετε και με ένα πινελάκι, να ξέρετε. Ωραία, δείτε τι ωραίο που έγινε ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Και λεπτό και ωραίο και τραβηχτό. Τέλειο, 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 τέλειο. Λοιπόν, βάζω λίγο ακόμα eyeliner. Τόσο easy peasy ήταν αυτό πραγματικά. Είδατε, σε δευτερόλεπτα. Μα έχει ακριβώς το σχήμα του eyeliner, δεν γίνεται να κάνεις λάθος. Πολύ δύσκολο νομίζω. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε ένα αντίστροφο eyeliner στην ουσία, τώρα προς τα πάνω. Παίρνω σαν βάση την γόγχη μου εδώ. Ου. Πάω λίγο να ισιώσω αυτό το κομμάτι, στην ουσία θα προσθέσω λίγο περισσότερο eyeliner έτσι ώστε να κατέβει αυτό πιο κάτω για να γίνει πιο ίσιο. Εντάξει παιδιά, τέλειο. Ακόμη και αυτό που το θεωρώ δύσκολο γενικά ρε παιδί μου για κάποιον που δεν έχει πείρα. Εντάξει, δείτε τώρα τι ωραίο που βγήκε. Έγινε υπερβολικά γρήγορα θαρώ. Για graphic liner. Και θα μπορούσατε και όλες να το κάνετε και πιο τριγωνικό τύπου να βγαίνει εδώ και εδώ. Και αυτό θα μου άρεζε. Τώρα ιδέες μου βάλετε. Μήπως να κάνω ένα και ένα. Μου βάλετε. Εγώ μόνος μου τις βάζω τις ιδέες και τα λέω έτσι. Όχι, όχι. Θα το αφήσω έτσι για σήμερα νομίζω. Αχ. Τι έπαθα τώρα για. Ναι, θα το τραβήξω λίγο έτσι αυτό εδώ να είναι πιο τραβηχτό. Χαμός, χαμός. Να σας πω τώρα την αλήθεια. Θα το προτιμούσα έτσι όπως το είπα τώρα. Θα το σβήσω. Ναι, αυτό θα κάνω. Όχι, όχι, εντάξει, άντε. Ναι, είναι πολύ ωραίο και έτσι. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο είναι. Μπορείς να κάνω το άλλο μάτι αλλιώς. Όχι, όχι, τελείως. Θα κάνω το ίδιο. Λοιπόν, αφού έκανα αυτό εδώ το τέλειο, πάμε να συνεχίσουμε και λίγο προς τα μπροστά. Λοιπόν, δεν θα κάνω γωνία εσωτερική. Εννοείται είναι λίγο διαφορετικά το ένα με το άλλο, γιατί και τα μάτια μου είναι λίγο διαφορετικά, αλλά εντάξει, δεν φαίνεται πολύ έντονα. Γενικά σε αυτό το eyeliner βγαίνει πάντα πιο μακρούλο το eyeliner μου. Προσπαθώ πάντα να είναι ίδια, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Λοιπόν, έτσι τώρα θα καθαρίσουμε και το eyeliner. Δείτε μόνο πόσο σύριζα στις βλεφαρίδες μπορώ να πάω. Είναι για μένα μαγικό αυτό το πράγμα. Ωραία. Εννοείται το ίδιο και από την άλλη. Τώρα θα δείτε, θα γίνει τέλειο. Θα βάλω και βλεφαρίδα σήμερα, νιώθω. Νιώθω ότι τη χρειάζομαι σήμερα με αυτό το eyeliner. Λίγο στην άκρη, τέλος πάντων. Τέλειο. Θαμβωτικό είναι. Λοιπόν. Μόνο μου τα κάνω, μόνο μου τα λέω. Ωραία πάει αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω θέλω να κάνω και δύο κουτσίδια έτσι σήμερα. Θα τα κάνω. Θα χρησιμοποιήσω την The Falsies Lash Lift από Maybelline. Ακούτε και το σκύλο μου που γαυγίζει. Είναι φύλακας γι' αυτό.
Φύλακα δεν είχαμε, φύλακα αποκτήσαμε. Προσθέτω λίγο παραπάνω στην άκρη και αν θέλετε μπορείτε να βάψετε και το εσωτερικό εδώ του ματιού για να μην φαίνεται. Μου αρέσει πολύ το βουρτσάκι της που είναι έτσι αυτήνης της μάσκαρας, γιατί βοηθάει πραγματικά να ανεβούν αρκετά οι βλεφαρίδες. Εγώ γενικά κάνω πάντα δύο περάσματα όταν βάζω μάσκαρα, γιατί όπως σας έχω πει δεν αγαπώ και πολύ τις ψεύτικες, οπότε συνήθως θέλω να είναι λίγο πιο too much. Οπότε... Και συνήθως επιλέγω μάσκαρες που δεν σβολιάζουν, οπότε να φαίνονται όμορφες. Οι βλεφαρίδες, δείτε τι ωραίες ανοιχτές που φαίνονται. Τέλεια. Λοιπόν, θα βάλω λίγο στην άκρη βέβαια τις αγαπημένες μου. Από Eldora θα πάρω τις κομμένες M115. Τις Eldora μπορείτε να τις βρείτε στην Κριολάν. Μπορείτε τηλεφωνικά να πάρετε και να τις ζητήσετε. Δεν υπάρχουν ιντερνετικά δυστυχώς στο site της, αλλά εγώ από εκεί τις προμηθεύομαι και τις αγαπώ πάρα πολύ και έχουν και κανονική τρίχα και ψεύτικη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ψεύτικες. Και φυσικά την Duo κόλλα μου. Θα βάλω λίγο ποσότητα στο χέρι μου και θα πάρω το τουφάκι στην ουσία που ήταν μπροστά στην πραγματικότητα, αλλά εγώ το έκοψα για πίσω. Να ξέρετε, αυτά τα χρησιμοποιώ πάνω από 2 χρόνια και δεν έχουν πάθει τίποτα οι βλεφαρίδες τους. Είναι εξαιρετικές. Αφήνω λίγο την κόλλα να στεγνώσει. Για μένα δεν υπάρχουν καλύτερες βλεφαρίδες από αυτές. Έχω δοκιμάσει άπειρες. Λοιπόν, και πάω και ανασηκώνω λίγο το βλέμμα μου, τοποθετώντας την βλεφαρίδα λίγο πιο ψηλά. Στην ουσία, από τη στιγμή που έχω βάλει τώρα το eyeliner, πάω και πατάω τη βλεφαρίδα λίγο πιο ψηλά, έτσι ώστε να ενισχύσει το σχήμα. Δείτε τι ωραίο που έκατσε, θα στεγνώσει και η κόλλα και θα γίνει τέλειο, να ξέρετε. Και μετά, αν θέλετε, μπορείτε να περάσετε λίγο με μάσκαρα, απλά εκεί πέρα καταστρέφονται οι βλεφαρίδες, εγώ δεν τις περνάω σχεδόν ποτέ, απλά έτσι ενώνεται και γίνεται λίγο πιο ομοιόμορφο, θα το δείτε. Και γενικά, με βολεύει πάρα πολύ να τα έχω έτσι κομμένα, γιατί δεν με κουράζουν οι βλεφαρίδες καθόλου. Και επειδή γενικά εγώ, εμένα τα μάτια μου δεν είναι πολύ ανθεκτικά, γιατί βάζω και φακούς και τέτοια, δεν θέλω να κουράζονται και από τις βλεφαρίδες. Λίγο πιο μπροστά. Εδώ είσαι. Και βλέπετε, ούτε καν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω π.χ. Πώς το λένε, τσιμπιδάκι, κάτι τέτοιο για να τις τοποθετήσω. Εδώ κάποιο μπλέξιμο έχει τύχει. Για να προσπαθήσουν. Άνα, μπράβο. Να το. Μοιράζω τις δικές μου βλεφαρίδες ώστε να μην φαίνεται σαν μπλεγμένο. Γιατί οι δικές μου καθίσαν πάνω στις ψεύτικες. Ωραία. Περιμένουμε να στεγνώσει και αυτό. Λοιπόν, εντάξει, το μάτι είναι συγκλό. Νιώθω ότι θα πάω να κάνω και μαλλί σε λίγο για να έρθω έτσι πολύ έτοιμη. Πάμε να βάλουμε λίγο κραγιονάκι και θα βάλω το κομμάντο από Kylie Jenner. Το βρίσκεται εννοείται στα site της Kylie Jenner. Στο site μάλλον της Kylie Jenner. Εγώ το πήρα από Νέα Υόρκη. Το έχω ήδη πολλά χρόνια, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι έχει πάθει τίποτα βέβαια. Εντάξει, τέλειο. Πάρα πολύ μοιάζει το της We Makeup το καιρός, νομίζω, με την Gio Trevelli. Ή το καιρός ή το Κρόνος, τώρα δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο είναι. Αυτό που είναι πιο πορτοκαλίζον, τέλος πάντων. Έχει αυτή τη βουτυρένια υφή και εκείνο. Λοιπόν, πάω να κάνω μαλλί και έρχομαι σαν σωστή κινεζούλα, γιατί έτσι λίγο πολύ Korean μου θυμίζει όλο αυτό. Τσομπόρεσα με το κοντό μαλλί, ωραία είναι όμως. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε πατήστε ένα like από κάτω, εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε και να σας κάνω κάθε Κυριακή βιντεάκια, κάντε ένα subscribe και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε Κυριακή που ανεβάζω βίντεο. Να έχετε ένα πανέμορφο Πάσχα. Με υγεία, αγάπη, ευτυχία. Φιλιά πολλά. Θα τα πούμε τώρα σε 2 Κυριακές. Φιλάκια!